Λοιπόν, να πω δύο πράγματα πριν φτάσω σε αυτό το σχολιασμό. Πρώτα απ' όλα, σαφέστατα, ο κύριος Ζάιφ, ανάμεσα στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει πολύ περισσότερο με τη σημαία της Ευρώπης παρά οι αντίπαλοι του. Ναι. Άρα, σίγουρα, είναι ένας καλύτερος συνομιλητής για τη στόχευση. Εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε όλη η χώρα να στοχεύει στην Ευρώπη με την ίδια ένταση και την ίδια θέρμη. Να μην έχουμε ένα διχασμένο πολιτικό σκηνικό στη γείτονα. Και δεν θα θέλαμε. Και δυστυχώς αυτό που δεν κατάφερε η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει αυτή τη δυναμική, αλλά και δεύτερον, το γεγονός ότι εξαρτάται η καλή εφαρμογή της όχι από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η γειτονική χώρα, αλλά από τη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, δείχνει πόσο ανίσχυρη είναι αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, αν για να εφαρμοστούν οι πρέσπες και να φύγουν τα σύμβολα και να αλλάξουν τα ονόματα και να κατέβουν οι ταμπέλες από τα αγάλματα και αντικατασταθούν άλλες και αλλάξουν τα σχολικά βιβλία και αλλάξουν τα διαβατήρια, επαφίεται μόνο στην καλή διάθεση της κυβέρνησης και δεν είναι δεσμευτική για τους, για τους γείτονες, ισχυρά δεσμευτική. Για μας γιατί είναι δεσμευτική, γιατί για τους άλλους δεν είναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι εμείς διαπραγματευτήκαμε με δύο όπλα. Ποια ήταν αυτά? Το βέτο στο Βουκουρέστι. Σήμερα όμως τα Σκόπια μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Τελείωσε αυτό. Ό,τι και να γίνει με τη συμφωνία. Ό,τι και να γίνει. Ισχύει το ΝΑΤΟ, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει το ΝΑΤΟ. Και υπήρχε η ενδιάμεση συμφωνία που έλεγε ότι η γείτονα δεν θα ονομάζεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όλους τους διεθνείς οργανισμούς και θα αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή καταργήθηκε και τώρα αναγνωρίζεται από όλο τον πλανήτη ως Βόρεια Μακεδονία.